15 δισεκατομμύρια κέρδη. Είναι ένα. Τόσο χαόδηση κατάσταση. Ναι, τόσο χαόδηση κατάσταση, κυριολεκτικά. Είναι ζητήματα, λέω, που απασχολούν τον κόσμο. Ωραία. Να περάσουμε σε εσάς, κύριε Νηφαντή. Στο γενικότερο, τώρα, μιας και φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, μας οδήγησε λίγο στα άδυτα των συνδικαλιστικών σας ετοιμάτων ο κύριος Δέλκος. Να γενικεύσουμε λίγο την κουβέντα. Καθημερινά, εσείς νομίζω είστε οι άνθρωποι οι οποίοι σχηματίζετε τελείως διαφορετική εντύπωση για το προφίλ που δίνουν προς τα έξω κάποιοι επιχειρηματίες ή κάποιοι οποίοι διακινούν εύκολα το χρήμα. Αυτή είναι το πρόβλημα. Εκείνοι που το διακινούν δύσκολα δεν είναι το πρόβλημα. Έτσι, καταθέστε την εμπειρία σας σε αυτό το θέμα. Καταρχήν, κύριε Γερμετάκη, κάπου έχουμε βάλει το τραπεζικό σύστημα από τη μια πλευρά. Ξέρω εγώ και τον επιχειρηματικό κόσμο από την άλλη πλευρά. Όχι, βέβαια, σαν κατηγορούμενος. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Το τραπεζικό σύστημα απευθύνεται και οι τράπεζες γενικότερα προς όλο τον κόσμο. Παρόλο που λέμε κρατικές, μη κρατικές, απευθύνονται και οι κρατικές και οι μη κρατικές απευθύνονται και υπάρχει και όρος ανταγωνιστικότητας, όπως καταλαβαίνετε, στην αγορά. Τώρα, ως προς το συναλλασσόμενο κοινό, αυτούς τους οποίοι μπαίνουν με τις τσάντες ή ενδεχόμενα με τα τσαντάκια. Χωρίς να έχω καμία αρνητική προδιάθεση. Τουλάχιστον για μας τους εργαζόμενους στον χώρο αυτό και γενικότερα για τις τράπεζες, είναι όλος ο κόσμος ευπρόσδεκτος και φερέγγιος. Τώρα, κάποια ζητήματα εκφυλιστικά ενδεχόμενα στην πορεία που θα βγουν μας εκπλήσουν και εμάς τους ίδιους ή ενδεχόμενα μας δημιουργούν κάποια προβλήματα και τα συσχετίζουμε με τα ζητήματα λειτουργίας της τράπεζας. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα, αν ο διευθυντής του καταστήματος δεν είναι καλός, έτσι, ή ο προϊστάμενος του καταστήματος πάλι και αυτός δεν είναι καλός και δημιουργείς κάποιο πρόβλημα ή κάποια πρόσβαση κάποιου ανθρώπου αυτού ενδεχόμενα με το τσαντάκι, δημιουργείς κάποιο πρόβλημα στην τράπεζα. Δεν φταίει γενικότερα Όχι, το βέβαια. Σύστημα. Φταίει ένα, υπάρχει όμως ένα αποτέλεσμα, ναι. Κύριε Νηφαντή, και γι' αυτό κάνω αυτό το ερώτημα. Είναι γεγονός ότι στη Λάρισα, αναφέρομαι στην περιοχή στην οποία εργάζομαι και ξέρω, ας πούμε, από το 84 και μετά, αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένο υποκατάστημα της Λάρισας άλλαξε 4 διευθυντές οι οποίοι κατηγορήθηκαν για κάποιες ατασταλίες σε κάποιες υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ακόμα. Άλλαξαν, αποκαλύφθηκαν 2 ή 3 κομπίνες, ανάλογοι αυτής για την οποία συζητούμε σήμερα. Υπήρξαν με τραπεζικά στελέχη πρωταγωνιστές, 3 νομίζω μέσα σε 3 χρόνια τα τελευταία. Μια τεράστια υπόθεση τοκογλυφίας, η οποία δεν έχει κλείσει ακόμη. Και αναρωτιέμαι τελικά αν ο κόσμος που ζει και εργάζεται σε αυτό το σύστημα έχει γνώση του τι συμβαίνει δίπλα του. Δεδομένου ότι οι επιχειρηματίες, να είστε σίγουροι ότι ξέρουν πολύ πριν φτάσουν κάποιες υποθέσεις στο δικαστήριο τι συμβαίνουν δίπλα τους. Στις τράπεζες υπάρχει γνώση για το τι συμβαίνει δίπλα τους. Βεβαίως, υπάρχουν και λειτουργούν και υπηρεσίες στην τράπεζα πληροφοριών. Δεν μια τράπεζα, ξέρω εγώ, πηγαίνοντας, χτυπώντας την πόρτα, δεν σου λέει παίρνα μέσα, πάρε τα λεφτά ή πάρε το δάνειο ή πάρε... Είναι κάποιοι κανόνες, κάποιοι νόμοι που πρέπει βάσει αυτής της νομιμότητας να συναλλάσσεται κάποιος στην τράπεζα. Τώρα, στα συγκεκριμένα υπήρχαν αυτά τα πραγματικά, ότι υπάρχει η παραοικονομία, υπάρχει ενδεχόμενα και αυτό που είπατε για τους διευθυντάς των καταστημάτων. Επιλογή δική τους προσωπική είναι. Ενδεχόμενα τους δίνει κάποια αρμοδιότητα, ο νόμος τους δίνει κάποιες υπερεξουσίες. Τους προκαλεί να, τους προκαλεί να δημιουργήσουν αυτό το τέτοιο. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπαίνει σε εμάς, έπρεπε να μπει κάπου αλλού, ενδεχόμενα στις διοικήσεις των τραπεζών, γιατί εμείς, όπως καταλαβαίνετε, εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Δεν θα έχω τίποτα άλλο. Να περάσω στους δικηγόρους, στους συνηγόρους των κατηγορουμένων, αν δεν παραβιάζουμε δικηγορικά απόρριτα. Για να μην πάμε στα ειδικά, μήπως τώρα είναι η στιγμή να πούμε πού βρίσκονται. Ακριβώς, αυτό θέλω. Α, σύμφωνα. Πώς σαν δικηγόρος πια. Ναι, σαν δικηγόρος, αλλά ρωτάω το εξής. Δεν ξέρω αν παραβιάζω νομικά απόρριτα, αλλά θα ήθελα να μου πείτε την εμπειρία σας στη σχέση που έχετε με πελάτες οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις. Τα κοινωνικά σας συμπεράσματα, τα συμπεράσματα που κάνετε ως πολίτης και όχι ως δικηγόρος, ποια είναι τελικά, είναι το κλίμα που ευνοεί, είναι η προσωπικότητα, είναι η έλλειψη αναστολών, τι είναι τελικά? Είχε
διετίες, τριετίες, είχε έρθει εδώ ο κύριος Αρσένης και μίλησε στο Χριστιανό. Μεταξύ των άλλων διαπιστώθηκε όταν δεν ήταν στο Πασόκ, είχε φύγει το Πασόκ. Και λέει, περνάμε μια πολιτική κρίση, κάτω από την οποία υπάρχει η κοινωνική κρίση. Στη ρίζα δε όλων αυτών υπάρχει η κρίση αξιών. Σηκώθηκε τότε και του ρώτησα, ναι. Και ποιες εννοούμε αξίες, τι είναι αξίες σήμερα. Έχουμε τίποτα κοινό να πούμε, ξέρεις, αυτό είναι αξία. Φοβάμαι ότι η ρίζα του κακού που βρίσκεται η κοινωνία μας σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση, όχι παρακμής, σύψεως. Μήπως βρίσκεται εκεί, στην παντελή έλλειψη αξιών. Σε παντελή έλλειψη πιστεύω σε οτιδήποτε. Παλιότερα υπήρχαν. Υπήρχε η θρησκεία που πίστευε. Ξέρω ο άλλος πίστευε, δεν ξέρω οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πιστεύω στον άνθρωπο. Αυτό είναι μια πλευρά του νομίσματος. Η άλλη είναι η διασφάλιση που παρέχει η πολιτεία στο να παραμονήσει. Από εκεί και πέρα θα ρωτάμε συνεχώς γιατί. Ναι, λέμε, πέρα από το γιατί. Ναι, ολοκληρώστε. Λέμε, ξέρετε, δεν έγινε. Έπρεπε να αλλάξει αυτός. Δεν άλλαξε αυτός, διότι κάποιος άλλος διευθυντής δεν τον άλλαξε. Και γιατί δεν τον άλλαξε ο διευθυντής, διότι είχε κάποιο επηρεασμό από κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Και γιατί είχε επηρεασμό, διότι ο πολιτικός κοιτούσε μόνο τον εαυτό του πώς θα συλλέξει ψήφο. Δηλαδή τελικώς, εγώ, αν μπορώ να δώσω κάποια ερμηνεία, είναι ότι δυστυχώς γίναμε άτομα μόνο, σκουλίκια δηλαδή, τίποτα περισσότερο. Πάει αυτό που λέμε κοινωνία. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία και σχέσεις που ο Γιουρμετάκης δεν είναι άσχετος με μένα. Δεν μου είναι αδιάφορο, αλλά είναι ο συνάνθρωπος. Πώς θα φτάσουμε τον Γιουρμετάκη, τον οποιοδήποτε, να τον βλέπω όχι ως έναν τίποτα, το οποίο χωρίς κανένα λόγο, αφού έχει χρηματοδότηση, μπορώ ακόμα και να το σκοτώσω. Ποια αναστολή θα μου κρατήσει να μην το σκοτώσω τον Γιουρμετάκη αυτό. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος, ναι, κύριε Παπαδάκη. Νομίζω όμως ότι αυτή είναι η ρίζα, του γενικότερου προβλήματος που μαστίζει την κοινωνία. Απ' την άλλη όμως ζούμε σε μια πολιτεία η οποία έχει καταφέρει να κάνει αξίωμα πλέον στα χείλη του απλού πολίτη και στη δικηγόρος δεν το έχετε ακούσει, το γεγονός ότι μεγάλος είναι αυτός έφαγε, στο τέλος θα καταφέρει να βγει κιόλα. Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δυστυχώς φτάνει να λέει πολύ, φτάνει, αν μου επιτρέπετε, να λένε, ξέρεις, αυτοί έφαγαν, δεν λέω ποιοι, έφαγαν, αλλά έδωσαν και στους άλλους και έφαγαν. Άρα συγχωρούνται τα ανομήματά του. Αυτό είναι η κοινωνική παραδοχή. Η παραδοχή από την μεριά του. Όταν φτάσαμε στο σημείο, κύριε Γερμαντάκη, ζήσαμε πριν από 2-3 χρόνια τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Και το επιχείρημα στην γενική κάθαρση, στο αίτημα της γενικής κάθαρσης, το οποίο παραδέχονται όλοι. Δεν υπήρχε κανένας να μην λέει ότι πράγματι ο τόπος αυτός επάνω δεν χρειάζεται κάθαρση. Όταν λοιπόν φτάσαμε το επιχείρημα να είναι όλοι οι ίδιοι, με άλλα λόγια όλοι κλέβουν, και ήταν διάχυτη πλέον η αντίληψη ότι έξυπνος είναι αυτός ο οποίος πράγματι μπορεί και τα καταφέρνει και βάζει χέρι και κλέβει. Αυτός που πάει με το σταυρό στο χέρι, όπως λέει ο λαός, αυτός είναι ο αγαθός, με την έννοια ο αγαθός κορόιδο. Ο Βλάξ. Ο Βλάξ. Λοιπόν, όταν φτάσαμε σε τέτοια αντίληψη, αυτά ήταν τα σημεία των καιρών. Εκείνο το οποίο θα ήθελα εγώ να πω συμπληρωματικά σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Παθανασίου, είναι ότι βεβαίως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει μία φάση πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν. Και δεν τα είπε μόνο ο κ. Σαρσένης αυτά τα πράγματα, τα είπαν πάρα πολύ. Όχι, απλώς τα δέχτηκα. Όχι, απλώς τα δέχτηκα. Δεν το κάνουμε πάρα πολύ. Δεν το κάνουμε πάρα πολύ. Είμαι τόσο ανοιχτό το θέμα αυτό που δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Θέλω να πω απλώς να επισημάνω ότι εκτός από τον κ. Σαρσένη το επισημάναν αυτό ακριβώς το θέμα. Το επισημάναν πάρα πολύ. Η επισήμανση. Οι πάντες τώρα μιλούν. Γιατί είναι γεγονός. Το κακό είναι όμως, στο οποίο θα διαφωνήσω και με τους δυο σας, είναι το γεγονός ότι επικαλούμαστε το ότι το είπαν κάποια πρόσωπα, κάποια άτομα, και δεν θα σταθώ στα πρόσωπα, κάποια άτομα, κάποιοι εκπρόσωποι κάποιου κόσμου, του πολιτικού συγκεκριμένου κόσμου, που ενδεχομένως είναι υπεύθυνοι γιατί δίνουν αυτόν τον τόνο ακριβώς. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να είναι δικό μας συμπέρασμα. Και εμείς το λέμε. Όχι, είναι διαπίστωτο. Είναι το διαπίστωτο. Και δεν το προσωποποιώ ούτε στον κύριο Αρσένη ούτε στον οποιοδήποτε άλλο κύριο. Αλλά ο πολιτικός κόσμος τελικά έδωσε τέτοιο τόνο στα πολιτικά μας πράγματα, αποθεώνοντας όλες αυτές τις σχέσεις για τις οποίες συμφωνήσαμε πριν ότι οδηγώ σε παρακμιακές καταστάσεις. Ρωτήσατε για τις εμπειρίες. Δυστυχώς είναι η μοίρα του. Αυτοί οι οποίοι πράγματι του δημιουργούν τα προβλήματα να έρχονται μετά δήθεν
για να τον λυτρώσουν, να τον λυτρώσουν από τα προβλήματα που του δημιουργήσαν ήδη. Να δώσουμε αυτό... ένα παράδειγμα από τις πράξεις, τις προβληματικές επιχειρήσεις. Οι προβληματικές επιχειρήσεις δεν έγιναν από μόνες τους προβληματικές. Κάποιοι τις έκαναν προβληματικές σε συνεργασία με τις τράπεζες και με το κράτος. Αυτό είναι καθαρό, κατανοητό, δεν είναι δική μου διαπίστωση, είναι μια πραγματικότητα. Δεν γίνονται από μόνες τους προβληματικές. Μιλάμε δηλαδή για δάνεια που πάρθηκαν για άλλους σκοπούς, για άλλους λόγους και δεν επεστράφηκαν ποτέ. 25 δις δραχμές διέγραψε η Εθνική το 90 από τέτοια δάνεια. Λοιπόν, σήμερα αυτές οι επιχειρήσεις ξαναδίνονται πάλι στους ίδιους ανθρώπους να τις λειτουργήσουν. Ένα κοινό σχόλιο. Έχει πολλές παραμέτρους. Για να σας δείξω αυτό που λέγαμε, ότι κάποιοι που δημιουργούν το πρόβλημα ήδη το επικαλούνται στη συνέχεια σαν... Όταν την κοινωνία γενικότερα μιλάμε για ηθική και κάνουμε συγκεκριμένα τη σημερινή κατάσταση, τη σημερινή εποχή, δεν μπορούμε να πάρουμε σαν μέτρο μόνο τη σημερινή, πρέπει να καθίσουμε να δούμε και από παλιότερα, να μελετήσουμε και την ιστορία. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι συγκεκριμένη το 1991 ή το 2000 η ηθική του ελληνικού λαού, είναι αυτή η απαράδεκτη ηθική, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Τώρα διαπιστώνεται από όλους ότι είμαστε στο χειρότερο, το χαμηλότερο σκαλί του κακού. Αυτό νομίζω ότι... Επειδή δεν ολοκλήρωσα, ήθελα να πω ακριβώς αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα σήμερα περνάει από κάποιο σταυροδρόμι ιστορικό, το οποίο σταυροδρόμι πιστεύω ότι άλλοι λαοί οι οποίοι βρίσκονται πιο μπροστά το περάσανε μερικά χρόνια νωρίτερα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν συνεχίζουν να το περνάνε ακόμα, βέβαια, γιατί δεν νομίζω ότι είναι μόνο στην Ελλάδα ελληνικά τα φαινόμενα του εκφυλισμού. Γιατί δυστυχώς. Είναι παγκόσμια, αλλά στην Ελλάδα πιστεύω ότι αυτή την εποχή ακριβώς είναι περισσότερο έντονα και περισσότερο συχνά. Μα είχαμε διαβάσει πρόσφατα με τη σύλληψη του Κοσκοτά στην Αμερική ότι είχε δημιουργήσει και εκεί στο ίδιο τραπεζικό σύστημα παλιότερα και στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και ενδεχόμενες κάποιες υπηρεσίες. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα σύστημα, όπως είπε ο Νίκος ο Δέλκος, ότι έχει ξεπεράσει, είναι στην τρίτη γενιά των κομπιούτερ και εμείς ακόμη δεν έχουμε μπει. Και τα καταφέρνει, και τα καταφέρνει το ελληνικό δαιμόνιο ακριβώς να διεισδύσει και εκεί. Το ελληνικό δαιμόνιο ή ο συγκεκριμένος άνθρωπος να διεισδύσει εκεί, πόσο λιγότερο θα είναι σε εμάς εδώ. Να μην βγει μήνυμα απεσιόδοξο. Όχι, βέβαια. Να βγει μήνυμα αισιόδοξο. Και για να επανέλθουμε λίγο στο θέμα, γιατί θεωρητικολογούμε λίγο την τελευταία ώρα, λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα εν τέλει να κάνω ένα ερώτημα στο οποίο δεν ξέρω, προκάλεσε στην κοινή γνώμη μια δεινή εντύπωση το γεγονός της τελευταίας κομπίνας, αν και ο κόσμος το βλέπει περισσότερο σαν σοου πλέον. Ακριβώς γιατί αυτά που έβλεπε στις ταινίες τα βλέπει πλέον να παίζονται δίπλα του και ο ίδιος τα παρακολουθεί από δίπλα. Εκείνο λοιπόν που ήθελα να ρωτήσω είναι τελικά το τραπεζικό σύστημα είναι αυτό που είναι. Δεν διασφαλίζει όπως ακριβώς είπατε τίποτα. Υπάρχει όμως, υπάρχουν κάποιες παρενέργειες αυτή τη στιγμή δίπλα από το τραπεζικό σύστημα που τις δημιουργήσαμε οι ίδιοι. Και την τελευταία δεκαετία θα έλεγα, γιατί συνήθως αυτά τα φαινόμενα φαίνονται σε εποχές οικονομικής κρίσης, έχουμε να κάνουμε με τοκογλυφίες, έχουμε να κάνουμε, όπως είπα και πριν, με απανωτές αλλαγές διευθυντών, έχουμε να κάνουμε με εκφυλιστικά φαινόμενα, τα οποία, ναι μεν, δείχνουν ότι εκεί πάει η ελληνική κοινωνία. Απ' την άλλη μεριά, σε αυτή την έρμη, την ελληνική οικονομία, λειτουργεί τίποτα σωστά. Και θα ήθελα τους τραπεζικούς να ακούσω. Σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές του απλού πολίτη πλέον και όχι την εθνική πολιτική, λειτουργεί τίποτα σωστά. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν λειτουργεί και τίποτα σωστά. Τώρα μιλήσαμε. Δεν είναι να αναφέρουμε στον απλό συνταξιούχο που παίρνει στον κισέ της τράπεζας και παίρνει τη σύνταξή του. Αλλά τελικά, αν απαριθμίσουμε φαινόμενα την τελευταία δεκαετία, τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε θα είναι μάλλον απεσιόδοξα, παρότι κάνουμε προσπάθεια να είναι αισιόδοξα. Θα συμφωνήσουμε, ναι, ότι είναι απεσιόδοξα τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν και η κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν λειτουργεί και τίποτα. Και εγώ αν έδωσα ένα τόνο ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν, από την άλλη μεριά δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς, ούτε και εγώ βέβαια, ότι δεν υπάρχουν και σήμερα στις τράπεζες δυνατότητες παρεχομένων υπηρεσιών ή υπηρεσίες που κυμαίνονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Βέβαια, μπαίνουμε σε άλλο τομέα, σε άλλη διαδικασία, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Εκεί ήταν ο τομέας, το αν και πόσο γίνονται κομπίνες ή τι δυνατότητες υπάρχουν να γίνουν κλπ. Υπάρχουν υπηρεσίες και δυνατότητες τέτοιες που υπάρχουν καλές προοπτικές. Το θέμα είναι να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα, αν μπορούσατε να με επιτρέψετε, να πούμε εμείς τη γνώμη μας για ένα δίλεπτο, τρίλεπτο,
Να μην πούμε στα μισθολογικά σας, να μην πούμε στις ιδιωτικοποιήσεις και στάζομαι να εκλέξουμε καινούργια κυβέρνηση. Προτάσεις για τον εξυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος. Ναι. Και άλλες σε αυτές που κάνατε. Δεν ήταν προτάσεις, ήταν μια περιγραφή της κατάστασης. Ωραία. Δώστε σε ένα λεπτό. Για ένα λεπτό έτσι σύντομα. Εμείς τι λέμε, ότι ο εξυγχρονισμός δεν είναι κοινωνικά ουδέτερος. Δηλαδή, ούτε μπορεί να ταυτιστεί με την φιλελευθεροποίηση, ούτε με την ιδιωτικοποίηση. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται όλοι να συμμετέχουν. Μάλιστα, έχουμε πει σαν ομοσπονδία ότι να υπάρχει εθνικό, να συσταθεί Εθνικό Συμβούλιο Πιστωτικής Πολιτικής, στο οποίο να συμμετέχουν φορείς κοινωνικοί, κόμματα, για να ασκείται έλεγχος σε όλες τις τράπεζες που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα. Έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Βέβαια, η λειτουργία του πιστωτικού συστήματος σήμερα πρέπει να απαντά στις γενικότερες ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στις σχέσεις με τους συναλλασσόμενους. Βέβαια, βλέπει και με διαφορετικό μάτι, φαντάζομαι, κάθε. Εντάξει. Εμείς όμως, για να μιλήσουμε για συγκεκριμένα μέτρα, πραγματικά για να είμαι μέσα στο λεπτό που είπατε, μιλάμε για προώθηση νέων τραπεζικών εργασιών και τεχνολογιών. Υπάρχουν νέα τραπεζικά προϊόντα στην αγορά που πρέπει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να τα δει και να τα προχωρήσει. Είναι το διατραπεζικό σύστημα πληρωμών, το λεγόμενο ΔΙΑΣ, που πρέπει οπωσδήποτε και θα προχωρήσει, γιατί θα λύσει πάρα πολλά ζητήματα εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου από τράπεζα σε τράπεζα. Μπορούν να πληρώνονται όλοι οι λογαριασμοί, επιταγές, γραμμάτια από τράπεζα σε τράπεζα, χωρίς να τρέχει ο καθένας για αυτή τη δουλειά και να στείνεται στις ουρές. Να υπάρχει μια αναμόρφωση της τραπεζικής νομοθεσίας και να υπάρχει αποτελεσματικό πλαίσιο υποπτίας των τραπεζών. Επίσης, ενιαίο λογιστικό σχέδιο, μπορεί να είναι και κάποια πράγματα που δεν γίνονται κατανοητό, αλλά μέσα στον χρόνο δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθούν. Να υπάρχει η επέκταση της κατάργησης του τραπεζικού απορρίτου. Υπάρχει σε έναν βαθμό η κατάργηση αυτή, αλλά να επεκταθεί η κατάργηση του τραπεζικού απορρίτου και να υπάρχουν αυστηρές διατάξεις στις ξένες τράπεζες για τη λειτουργία τους. Και αυτό που είπα πριν, δηλαδή για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου. Και φυσικά οι εργασιακές σχέσεις να πάψουν να είναι αναχρονιστικές και να δουλέψουν στην κατεύθυνση της αξιοκρατίας. Σε όλη την κλίμακα, από την πρόσληψη μέχρι την έξοδο, στην κατεύθυνση της αξιοκρατίας. Μάλιστα. Έχουμε και κάποια ερωτήματα τηλεθεατών, ενός από τον Βόλο. Ήδη η τράπεζα, λέει, είναι ιδιωτική, απόψεις εκφέρει. Ήδη κρατική, πάντα περνάει το ρουσφέτη, γιατί λειτουργούν σαν ανώνυμες εταιρείες και χαμένοι είναι πάντα οι καταθέτες και οι μικρομέτοχοι τέτοιων εταιριών. Πρέπει να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες, λέει, σε κλοπές τραπεζών, διότι οι συνένοχοι δεν είναι πάντα μόνο αυτοί που συλλαμβάνονται, αλλά και άλλοι πολλοί στο παρασκήνιο. Και θα σας ρωτούσα, βέβαια, αν η ΟΤΟΕ λαμβάνει κάποια μέτρα για τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις περιπτώσεις σαν και δυσφημούν τον κλάδο εν τέλει, σαν αυτή την οποία συζητήσαμε σήμερα. Μέτρα, σαν τι μέτρα να λάβει, από τη στιγμή που άλλος απολύεται από την τράπεζα. Δεν έχει κανένα λόγο. Είναι πλέον και μέλος της ΟΤΟΕ. Εμείς δεν καλύπτουμε σε καμία περίπτωση απέναντι ΔΙΑΣ, καταδικάζουμε οποιοδήποτε τέτοιο φαινόμενο και αν υπάρξει. Μάλιστα. Και ένα ακόμα ερώτημα από κάποιον κύριο εδώ από τη Λάρισα, ο οποίος θέλει την ανωνυμία, έδωσε όνομα βέβαια και είναι και βιομήχανος κιόλα. Πώς, λέει, γίνεται τα χρήματα να πηγαίνουν από τον πελάτη σας, ας πούμε, από ένα συγκεκριμένο, νομίζω, αναφέρεται, δεν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο, από κάποιον πελάτη κατευθείαν στον υπάλληλο για να καλύπτει επιταγές. Πώς γίνεται τα χρήματα να παραδίδονται στο συγκεκριμένο υπάλληλο, ένα απλό υπάλληλο και μόνο. Και πώς αυτά τα χρήματα τα κάλυπτε μόνος του, δεν τον έβλεπαν οι συνάδελφοι, δεν θα έπρεπε να παίρνει κάποια απόδειξη ή να χορηγούνται, να χωρούνται σε κάποια βιβλία. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι δικό σας θέμα να απαντήσετε. Δεν είναι δικό μας. Εγώ πρέπει να δώσω την απάντηση, γιατί είναι ένα κέριο ερώτημα. Εάν για τα χρήματα αυτά τα οποία φέρετε ότι δεν υπάρχουν, λείπουν από το ταμείο της τράπεζας, υπάρχουν αποδεικτικά, υπάρχουν παραστατικά στοιχεία. Δεδομένου ότι όταν γίνεται μια κατάθεση, όπως ξέρετε, πράγματι υπάρχει η σχετική απόδειξη κτλ. Γινόταν το εξής, ή γίνεται το. Μόνο ολοκληρώστε σε ένα λεπτό, δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, ακριβώς επειδή είναι χρήματα τα οποία προορίζονται να καλύψουν ήδη ίσως πληρωθήσα επιταγή, δεν βγαίνει παραστατικό για να υπάρχει η ευχέρεια να μπουν στο λογαριασμό με κάποια ελαστικότητα από πλευράς ημερομηνίας. Αυτό παράνομο. Αυτό παράνομο, βέβαια. Ωραία. Εδώ, κυρίες και κύριοι, να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στην εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Δέλκο, τον κύριο Τουρβάτσο, τον κύριο Παπαθανασίου και τον κύριο Ανιφαντή για αυτή τη συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι, που είχατε την υπομονή επί μια μισή ώρα να ακούτε αυτή τη συζήτηση με αναφορά σε ένα θέμα που άλλος αφορά άμεσα, άλλος ελάχιστο, πάντως αφορά
περισσότερο την ελληνική κοινωνία και λιγότερο το τραπεζικό σύστημα, έστω και αν το θέμα επικεντρώθηκε κυρίως εκεί. Καλή σας νύχτα. Την εβδομάδα στο 7 μέρες TV. Και η Star Ελλάς με μέσον. Αποκλειστική. Την οποία μας έχει στείλει ο διοικητής του ΙΚΑ, ο κύριος Χιώτης. Πολλά τα αίτια, όπως επισημαίνει ο ίδιος, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία των οικονομικών προβλημάτων, είτε αυτά είναι εσωγενή είτε εξωγενή. Λοιπόν, ο κύριος Χιώτης μιλάει για ταχεία αύξηση της δαπάνης των συντάξεων, η οποία με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις ευνόησε ορισμένες κατηγορίες συνταξιοδοτουμένων, επαναπατριστέντες, πολιτικοί πρόσφυγες και ομογενείς. Μιλάει επίσης για την ισοπαίδωση των συντάξεων στα πρώτα 11 κλιμάκια. Γεγονός που λειτουργήσε ως αντικίνητρο για την καταβολή βέβαια των εισφορών. Ένα θέμα το οποίο δεν θέσαμε μέχρι στιγμής εδώ. Είναι στα υπόλοιπα. Ακριβώς. Γι' αυτό διαβάζω και εγώ την επιστολή του κυρίου Χιώτη για να συμπληρώσω. Η καθυστερήση στις οφειλές των εργοδοτών. Μιλάμε για την εισφορο διαφυγή, ακριβώς το θέσατε. Η επιλογή των κυβερνήσεων να καλύπτουν τα τεράστια οικονομικά ελλείμματα που δημιουργούσε η ασκούμενη κοινωνική πολιτική διαμέσου δανεισμού από τα επιστατικά ιδρύματα με δυσμενέστατους όρους, είπαμε ακριβώς για τα χαμηλά επιτόκια. Η έλλειψη μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών τίθεται ένα θέμα ακριβώς έλλειψης της κατάλληλης υποδομής και τέλος η μεταβολή της δημογραφικής διάρθρωσης του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού πληθυσμού του ΙΚΑ. Είναι κάτι στο οποίο μόλις πριν αναφερθήκατε. Δώσαμε μια πρώτη εικόνα, νομίζω, των ταμείων. Από εκεί και πέρα περιμένω τις ενστάσεις είτε της Κερκίδας, την οποία ακριβώς και πριν την εκπομπή είπαμε ότι μετέχει, και αυτό το δονήσαμε, ως ισότιμος συνομιλητής με το πάνελ. Σας ακούμε, κύριε Μπακλαβά, αρκεί να πάρετε το μικρόφωνο στα χέρια σας. Καταρχήν, εκπροσωπώ τους ανθρώπους της δουλειάς, τους ασπρομάλτες που κάποτε τους λέγανε τα περήφανα γενατιά. Αυτοί που είχαν ό,τι δώσαν και... Και επιτρέψτε μου πριν περάσετε στην αποστολή να ενημερώσω τους τηλεθεατές μας ότι οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του ΤΕΒΕ και του ΤΣΑ που βρίσκονται σήμερα κοντά μας έρχονται από μια συγκέντρωση που πραγματοποίησαν μόλις πριν από λίγο, έληξε πριν από λίγο στο εργατικό κέντρο της Λάρισας, όπου θα μας πει περισσότερο ο κύριος Μπακλαβάς, προετοιμάζουν, συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην Αθήνα. Ακριβώς και για το θέμα των συντάξεων. Αυτοί οι εκπρόσωπο, πάλι θα επαναλάβω, αυτούς τους ασπουδάντες που ό,τι είχαν προσφέρουν, ό,τι είχαν και δεν είχαν για τη δημοκρατία, για την εθνική ανεξαρτησία, για τη δικαιοσύνη και για την πραγματικότητα. Όμως η πολιτεία τους αναγκάζει σήμερα λοιπόν, να ζουν με συντάξεις πείνας και με όλες τις πατήσεις τους να κατεβαίνουν στον δρόμο για καλύτερα γερατιά. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου εδώ να επισημάνω ποιες είναι οι αιτίες αυτές που έχουν δημιουργήσει και έφερα σε αυτή την κατάρρευση του μεγαλύτερου ασφαλιστικού μας οργανισμού που όλοι μας ανεποθέσαμε τις ελπίδες μας για καλύτερα γερατιά, για καλύτερες συντάξεις. Σας ακούμε, κύριε Μπακλαβά. Πέραν από όλα αυτά που υπόθηκαν εδώ και συμφωνώ με όλα, οι επιπτώσεις στα οικονομικά του ΙΚΑ προέρχονται και από την ανεργία και τη μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων. Το ίδιο το κράτος δεν αποκρίθηκε με την υποχρέωση του νόμου 1846 του 1951 που έχει υποχρεώσει να αποφευγεί το ΙΚΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, πράγμα που ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στα προηγούμενα. Μόνο στα προηγούμενα χρόνια εξαίρεση αποτέλεσε η υποχωρήγηση αυτής των κυβερνήσεων. Ποιο κυβερνήσεων, για ποιο έτος μιλάτε, ποια περίοδο μιλάτε. Τα τρία τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Για να μην προχωρήσω, θα πω στα δευτερολογίου σου για να πω σας. Ακριβώς, θα δοθεί η ευκαιρία να πούμε. Μας, παρά το ότι όσα λέγονται ότι δώσαν στους συνταξιούχους κλπ. Εμείς θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν δώσανε, αλλά πήραν και από το ίδιο. Μάλιστα. Ο κύριος Μούτος, προηγουμένως πριν από σας κύριε Γιαννούκα, κύριε Μούτο, είπαμε από το εργατικό κέντρο του Βόλου. Σας ακούμε. Συζητάμε ένα θέμα σοβαρό, που η εργατική τάξη το 90 έδωσε αγώνες για να μπορέσει να διατηρήσει
το παλιό καθεστώς, αλλά και να βελτιώσει την κοινωνική ασφάλιση. Ερχόμαστε σήμερα η ίδια η κυβέρνηση, η οποία δεν δέχτηκε το διάλογο με τους εργαζομένους, να αλλάξει το 1902 πάλι με έναν άλλο νόμο και δεν ξέρουμε σε τι περιπέτειες θα βάλει πάλι την εργατική τάξη και γενικότερα τις παραγωγικές τάξεις της Ελλάδος. Κύριε Μούτα, θα μου επιτρέψετε, αν θέτετε αυτή τη στιγμή θέμα της αξιοπιστίας της κυβερνητικής προθέσεως, θα προτιμούσα να το συζητήσουμε αμέσως μετά. Δεν ξέρω, θα ήθελα πρώτα να ολοκληρώσουμε το θέμα των αιτίων. Ναι, είμαστε στα αιτίες. Αιτίες, από εκεί ξεκινάνε. Θα θέσω και θέμα αξιοπιστίας του διαλόγου. Οι αιτίες ξεκινάνε από όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, φαίνεται η προχειρότητα και της κυβέρνησης της σημερινής και των κυβερνήσεων που περάσαν μέσα που ασχοληθήκαν με την κοινωνική ασφάλιση γενικότερα. Η προχειρότητα όλων αυτών. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εξασκούν, λέει, κοινωνική πολιτική εις βάρος των κοινωνικών ταμείων και εδώ καταλαβαίνουμε καλά που πάει η πρόθεση, όλοι μας. Η πρόθεση είναι στην ίαση που λέγεται ιδιωτικοποίηση γι' αυτό. Και να σας διαβάσω μια επιστολή πρόσφατη του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που λέει πού πάνε αυτά τα χρήματα, πάει, λέει, για επενδύσεις. Προσέξτε, ότι πρώτα βάζει χρηματοδότηση γεωργίας, που δεν έχει δώσει φράγκο στη γεωργία. Εμπόριο και βιομηχανία. Τα λεφτά τα φάγανε οι δύο τελευταίοι. Η επιστολή είναι ποιού, είπατε? Είναι το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε απάντηση κάποιες επερώτησεις, ερωτήσεις. Ναι, σε επερώτηση το εργατικό κέντρο. Έκανε το εργατικό κέντρο. Το εργατικό κέντρο έκανε μια επιστολή και ζητούσε να το δώσει στοιχεία. Και λέει ότι τα χρήματα με τον 16-11-51 τα μπλοκάρει κάθε κυβέρνηση για να κάνει την πολιτική τη δικιά της. Άρα, έρχεται η κάθε κυβέρνηση, και η σημερινή και η προχθεσινή και η παλιότερη, και ζητάει πάλι να πληρώσει εργαζόμενους. Αν υπάρχει άλλη παραγωγική τάξη στην Ελλάδα που να έχει πληρώσει το τι έχει πληρώσει ο εργαζόμενος γενικά, δεν θα μπορέσει κανένας, μα κανένας, από όλους αυτούς τους μεγάλους τους κρατούντες, να μπορέσει να μας διαψεύσει. Είτε αυτό λέγεται φορολογία, είτε αυτό λέγεται κοινωνική ασφάλιση, είτε έχει πληρώσει όλα η εργατική τάξη. Καμία άλλη τάξη στην Ελλάδα. Και έρχονται συνέχεια κυβερνήσεις και βάζουν πάλι θέμα να πληρώσει η εργατική τάξη. Και γενικότερα, δηλαδή, και γενικότερα, ο 1902, και έρχεται πάλι και φαίνεται, έρχεται ο 1902, ήταν για ταμιακό χαρακτήρα το φέρανε, να εισπράξει χρήματα. Και έρχεται σήμερα πάλι η ίδια κυβέρνηση, με την προχειρότητα που το διέκρινε, και με το μη διάλογο που δεν δέχτηκε με την εργατική τάξη και με όλες τις παραγωγικές τάξεις τότε, αυτά σήμερα μόνη της να του κατέργει πάλι. Καταλαβαίνετε πού θα πάνε τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι, εγώ δεν μπορώ προσωπικά να καταλάβω γιατί δεν δέχεται κάποιος, εφόσον αντιδρά με το συγκεκριμένο νόμο, εφόσον τον απορρίπτει, γιατί δεν δέχεται με ανακούφιση την πρόθεση μιας κυβερνήσεως, όποια και είναι αυτή, να τον αλλάξει. Όχι. Και να προβεί σε διάλογο. Εμείς το δεχόμαστε. Είναι κάτι αλλά... που έθεσα και στον κύριο Τσαρέτα. Όχι, εδώ συγγνώμη. Εμείς το δεχόμαστε. Το διάλογο με ποιον θα το κάνουμε? Μήπως όπως ο περσινός διάλογος? Θα το συζητήσουμε αυτό. Μήπως όπως ο περσινός διάλογος? Δεν είναι το πρόβλημα. Αν κάναμε διάλογο όπως ο περσινός, δεν είναι διάλογος αυτός. Είναι μονόλογος. Διάλογος είναι ότι πρέπει να φύγεις, όχι να λες ότι αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης. Να μην είμαστε αίτια. Πιστεύετε δηλαδή ότι το πρόβλημα που είχε η κάθε κυβέρνηση, όπως είπατε, οι τελευταίες κυβερνήσεις, εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα πολιτικής επιλογής? Του να παίρνει, του να δανείζεται από τα ασφαλιστικά ταμεία τα χρήματα και να τα χρησιμοποιεί εκείνη για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Πρόθεση, το πρόβλημα, πιστεύετε, είναι πολιτικό? Πολιτικό είναι πολιτική ήταν. Επιλογή να την πληρώσουν μόνο οι εργαζόμενοι? Ναι, ήταν και είναι πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Ναι, σας ακούμε. Καταρχήν νομίζω ότι πολύ ωραία όλοι οι ομιλητές τόνισαν τα αίτια της κακοδαιμονίας του ασφαλιστικού μας συστήματος. Έχει μια σημασία να γίνει αναλυτική συζήτηση πάνω σε αυτό. Γιατί σήμερα η κυβέρνηση εμφανίζεται σαν ο υπέρμαχος της εξυγίανσης των ασφαλιστικών ταμείων, λες και εμείς οι εργαζόμενοι δεν θέλουμε πραγματικά την εξυγίανσή τους. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις, με δεμιάς εξηρωμένης, να συσσόρευσαν οβάρη και ελλείμματα στην κοινωνική ασφάλιση και να παριστάρουν τώρα τους αρχάγγελους που θα φέρουν τη λύτρωση. Νομίζω ότι το ξεκαθάρισμα της βασικής ευθύνης για την κακοδαιμονία του ασφαλιστικού συστήματος έχει το νόημα του να δούμε και ποιος πρέπει, αν θέλετε, να υπομειστεί και το κύριο βάρος σήμερα για την υπέρβαση αυτής της κατάστασης. Δηλαδή, δεν μπορεί να μας λέει ότι εμείς, ναι, κάναμε, επιβαρύναμε, χρεοκοπήσαμε τα ταμεία, άρα βάλτε εσείς τώρα εργαζόμενοι το χέρι στην τσέπη πιο βαθιά. Θα το λέω αυτό το πράγμα γιατί η δεύτερη φάση της εξυγίανσης του ασφαλιστικού μας συστήματος, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση, δεν περιλαμβάνει
πιστεύω, σύμφωνα με όσα γράφονται, όρια συνταξιδότηση κτλ. Αλλά ύψος εισφορών, ύψος συντάξεων, εφάπαξ κτλ. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που πέρασε εδώ πριν από λίγο, ότι η κυβέρνηση βαίνει ταχαίως προς αναθεώρηση του 1902. Όχι. Σε καμιά περίπτωση. Είναι λάθος αυτό. Αυτό που θέλει να κάνει τώρα είναι να δημιουργήσει, αν θέλετε, νέες ρυθμίσεις για εισφορές, παροχές κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο θεμητό είναι να μιλάτε για λογαριασμό της κυβερνήσεως ή να δίνετε τη δικιά σας άποψη εδώ. Βεβαίως μπορείτε να την πείτε, αλλά αυτό το οποίο λέγεται του παρόντος είναι να γίνει μια αλλαγή προς δικαιότερες ρυθμίσεις και προς επίλυση του ασφαλιστικού. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ελαφρώς προκατάληψη πολιτική θέση το να αμφισβητούμε απριόρι τον διάλογο τον οποίο ξεκινάει η κυβέρνηση. Δεν αμφισβητώ τίποτα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θέλει να πάρει κάποια μέτρα άμεσα πάλι ταμιακού χαρακτήρα. Πάλι για να εισρέψουν κάποια δισεκατομμύρια στα ταμεία. Και πιστεύω, αυτό ήθελα να τονίσω, ότι δεν μπορεί ένα πρόβλημα που συσσωρεύτηκε, που δημιουργήθηκε με την πάροδο 10 ετιών, να λυθεί με ένα νομοσχέδιο και με, αν θέλετε, με διατάξεις και αυταρχικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χαϊδούλης έχει νομίζω μια ένσταση από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, μέλος της διοίκησης. Ναι, μιλάμε σήμερα για τα ταμεία τα ασφαλιστικά και όπως όλοι οι συνομιλητές τόνισαν, το βάρος πέφτει στο ΙΚΑ. Εγώ θα έλεγα το ΝΑΤ και το ΤΕΔΕ. Είπε και ο συνάδελφος ο Τσερέπας ότι εμείς, δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν έχουμε πρόβλημα. Πράγματι, δεν υπάρχει πρόβλημα στους δημοσίους υπαλλήλους. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι. Είναι και άλλοι δύο λόγοι. Πρώτον είναι ποια σχέση υπάρχει συμμετοχή στην μερίδα που δίνουμε καθένα στις κρατήσεις, κράτους εργαζομένων. Δηλαδή, αν κάποιος δουλεύει σε μια τράπεζα, πόσο βάζει η τράπεζα για την ασφαλειά του και πόσο εργαζόμενος. Είναι και αυτό ένας λόγος που μπορεί να βγάλουμε κάποια άκρη. Και δεύτερον, ποια είναι η σχέση μεταξύ του ενεργού προσωπικού σήμερα και των συνταξιούχων. Όταν ένας οργανισμός έχει 50-50 το προσωπικό του, 50-50, οπωσδήποτε έχει πρόβλημα. Και ειδικά για το ΙΚΑ, για να εξειδικεύσω κάπως το θέμα, στο ΙΚΑ που αυτός είναι ο μεγάλος ασθενής, είναι κι άλλο ένα πρόβλημα. Ότι υπήρχαν κάποια αντικίνητρα μέχρι τώρα. Παράδειγμα, έλεγε από 4.050 μεροκάματα μέχρι 8.050 μεροκάματα παίρνει την ίδια σύνταξη, τον ίδιο μισθό ο συνταξιούχος. Αυτό ήταν κάποιο αντικίνητρο και πολλοί σου λέει αν και να δώσω την εισφορά μου στο ΙΚΑ δεν θα αυξήσω καθόλου τη σύνταξή μου. Είναι η ίδια μέχρι 8.500 ημερομίσθια. Είναι και αυτός ένας τρόπος, δηλαδή πράγματι πάσχει το ασφαλιστικό. Πρέπει κάποια εξυγίανση. Ευχαριστώ κύριε Χαϊδούλη. Ο εκπρόσωπος της ΟΤΟΕ, λίγο πριν από εσάς, λυπάμαι, θα επανέλθουμε συνεχεία, μίλησε για Αρχαγγέλους, για πολιτεία Αρχάγγελο. Εγώ όμως αμέσως μετά αυτά τα διαφημιστικά μηνύματα τα οποία θα δούμε στη συνέχεια, έχω να θέσω να αντιστρέψω λίγο το θέμα. Ας τα παρακολουθήσουμε. Μακαρόνια Ντεβέτα, ζυμωμένα με το υπέροχο θεσσαλικό σιμιγδάλι μέλισσα και την παράδοση 70 χρόνων. Ντεβέτα, τα νόστιμα ζυμαρικά του τόπου μας. Μπέατρις, υφάσματα καλοκαιρινά. Παραλαβές από όλο τον κόσμο. Αυτό που θα έρθει του χρόνου στην Ελλάδα, το έχουμε φέρει εμείς. Μπέατρις. Επανάληπτος Μάικλ Κέιν πρωταγωνιστεί στην ταινία «Αδίστακτη απαγωγής» που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στις 11:25 το βράδυ της Δευτέρας. This would never have happened if you hadn't given him that damn plane. I've got some leave due soon. When he gets back, we'll take him to Cornwall for a little while. It'll be like the old days. We could go to Harrogate. I'm talking about a holiday for David, not a command performance for your father.
here. My name is Drabble. We haven't had the pleasure of meeting, Major Tarrant. But I feel I know you very well indeed. Are you the man who spoke to my wife? That's right. For God's sake, what's happened to our son? Nothing. So far. Where is he? He's quite safe. But it will cost you something to get him back. If you know who I am, you will also know that I don't have any money. It's not money I'm after. What do you want? Την Τρίτη, 21 Μαΐου, στις 9:20, δείτε την ελληνική ταινία «Το Χαμάμ». Πρωταγωνιστούν η Νέλη Γκίνη και η Χριστίνα Παπά. Αλλά κάποτε θα πρέπει να δείξουμε ότι το μεγάλο θύμα στην υπόθεση δεν είναι η γυναίκα. Είναι κατά πρώτο ο άντρας και μετά η κοινωνία. Αρκετά επιθετική και άκρως φεμινιστική άποψη. Και κάτι άλλο εξίσου συναρπαστικό. Το μεσημέρι είχα ένα ανώνυμο τηλεφώνημα από κάποιον που απείλησε ότι αν δεν σταματήσεις, θα σε βιάσει. Ενδιαφέρον. Δεν θα το έλεγα. Τι έχεις να κάνεις τώρα? Σε μισή ώρα έχω ραντεβού με μια γυναίκα η οποία έχει μια πρόσφατη οδυνηρή εμπειρία. Από ό,τι μου είπε, επειδή είναι παντρεμένη, δεν αποκάλυψε τίποτα στην αστυνομία από φόβο της δημοσιότητας. Φυσικά θα χρησιμοποιήσω τα αρχικά της. Πολύ ωραία. Βέβαια υπάρχει.